Μέχρι σήμερα η λέξη συνειδητός και ασυνείδητος έχει μερικές περιγραφές. Ο καθένας το περιγράφει μέσα από το νου του όπως ακριβώς το πιστεύει ή έχει παρατηρήσει. Έτσι σήμερα θα κάνουμε ένα βήμα πιο βαθιά πώς κατασκευάστηκε αυτό που λέμε ασυνείδητο και τι είναι συνειδητότητα. Συνειδητότητα είμαι εγώ. Μία συνειδητότητα είμαι εγώ, μία συνειδητότητα είσαι εσύ, δηλαδή η αρχική σου δημιουργία. Η πρώτη σου γέννηση. Το πρώτο φως. Έτσι το επόμενο βήμα είναι αν θα ζήσεις ως αυτό που είσαι, επί της γης. Ως δημιούργημα δηλαδή. Αν μείνετε μέσα σας θα δείτε ότι όταν θα υπάρχει μία τάση να εμφανιστεί μία αλήθεια ποιος είμαι πραγματικά, αν δηλαδή από μέσα αναδύεται μία αλήθεια, γιατί η αλήθεια πάντοτε έχει την τάση να είναι στην επιφάνεια, δεν έχει γεννηθεί για να είναι κρυμμένη, τότε θα δείτε ότι η τάση μας είναι πώς θα γίνει αυτό να κρυφτεί, να μην υπάρχει. Άρα υπάρχει μία άρνηση να είμαι αυτό που είμαι. Αν αφαιρέσετε όλα τα συναισθήματα που έχουμε πει, ντροπή, κρίση, θέλω μόνο να δείτε την τάση. Η τάση είναι να κρυφτώ και να μην εμφανίζομαι ως αυτό που είμαι. Αυτή μπορεί κάποιος να τη νιώσει, αν μείνει για λίγο στον εαυτό του. Έχει μία τάση φυγής και μία τάση κρυψίματος. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, για να μπορέσω εγώ να μην είμαι αυτό που είμαι, χρειάζεται να κατασκευάσω το ασυνείδητο. Δηλαδή, να κρύψω αυτό ακριβώς που είμαι και να προσπαθήσω να είμαι κάποιος άλλος. Για να μπορέσετε λίγο να το δείτε, είναι σαν να έχετε ένα μικρό μυστικό το οποίο θέλετε να το κρύψετε. Θα ψάξετε να βρείτε ένα μέρος στο οποίο δεν θα το βρει κανένας. Αν κάτι που θέλετε να κρατήσετε για να μην εμφανιστεί ποτέ και να μην το δει κανένας άλλος εκτός από εσάς, τότε η τάση θα είναι να ψάξω να βρω μία κρυψώνα τόσο βαθιά, τόσο σε ένα σημείο που δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να πλησιάσει για να μπορέσω να το κρύψω. Δείτε στη ζωή σας, όταν έχετε βάλει πράγματα για να τα κρύψετε, μετά από λίγο καιρό ξεχνάτε και πού βρίσκονται. Αν σας ρωτήσουν και εσάς τους ίδιους κάτι το οποίο γνωρίζετε ότι το έχετε κρύψει ή κάτι που το χρειάζεστε, τότε σε εκείνο το σημείο θα δείτε ότι έχετε ξεχάσει και εσείς που έχετε βάλει αυτό το θησαυρό. Έτσι ακριβώς είναι και η κατασκευή του ασυνειδήτου. Αυτό που είμαι θα πάω να το κρύψω τόσο βαθιά, θα το αρνηθώ και μετά βήμα-βήμα θα αρχίζω να κατασκευάζω όλα τα εμπόδια για να μην μπορέσω ποτέ να φτάσω σε αυτή την αλήθεια που είμαι. Είναι σαν να αρχίζω να βάζω στρώματα το ένα πάνω στο άλλο
για να απομακρυνθώ όσο περισσότερο γίνεται από αυτό. Και έτσι αρχίζω να κατασκευάζω από μόνος μου, με πολλή προσπάθεια βέβαια, με πολύ κόπο, μια διαφορετική πραγματικότητα που μέσα από το νου μου πιστεύω ότι μπορώ να είμαι. Οπότε η ζωή φέρνει αυτή την τάση της αλήθειας να εμφανιστεί στην επιφάνεια, τόσο πιο πολύ εγώ, χωρίς να το συνειδητοποιώ, πανικοβάλλομαι. Έτσι χρειάζεται να αρχίζουμε να βλέπουμε ότι η ζωή μας είναι πώς θα μπορέσουμε να μην υπάρχουμε. Είναι μια προσπάθεια δηλαδή να κρυφτεί πάρα πολύ καλά αυτό που είμαι. Αν το δείτε λίγο αυτό μέσα από το πλέγμα, αυτό μέσα από αυτή την οπτική γωνία και γυρίσετε πίσω και δείτε όλες σας τις πράξεις, θα δείτε ότι αυτό είχα ένα σκοπό μέσα από το νου. Να μην δει κανένας, ούτε καν εγώ, ποιος είμαι. Για να το πετύχω αυτό αρχίζω και κατασκευάζω σύραγγες, λαβύρινθους, εμπόδια. Λέω ψέματα. Κατασκευάζω παραπλανήσεις, γρίφους. Δικαιολογώ και φτιάχνω μία πραγματικότητα μέσα από το νου μου που με βολεύει και με συμφέρει. Και μετά βέβαια αυτό πρέπει να το υπερασπίζομαι. Αν συναντήσω κάποιον ο οποίος μπορεί να δει σε αυτό το βάθος και να μου πει ποιος πραγματικά είμαι, τότε μέσα από την άρνησή μου θα θελήσω να τον αποφύγω. Οποιοςδήποτε μπορέσει μέσα από τυχόν ένα χάρισμα που έχει να μου δείξει ότι αυτό που λέω είναι ψέμα, κατασκευή, διαστρέβλωση, τότε εγώ θα αντιτίθομαι σε αυτό. Έτσι, όλη η προσπάθεια του ανθρώπου είναι να μπορέσει να μην είναι συνειδητός και να μην είναι η συνειδητότητα που έχει δημιουργηθεί επί της γης. Όταν με τα χρόνια αρχίζεις και πιστεύεις, γιατί μόνο μέσα από το πιστεύω μπορείς να χάσεις όλη την αλήθεια, δηλαδή να εμφανιστεί μία λύθη, μία ύπνωση. Πιστεύω. Τόσο πιο πολύ απομακρύνομαι από εμένα. Και από την πραγματικότητά μου. Έτσι ο άνθρωπος ως συνειδητότητα, ως αυτό που έχει δημιουργηθεί, δεν έχει ακόμα εμφανιστεί επί της γης. Είναι ένας δρόμος που δεν το γνωρίζει να τον περπατήσει. Από την ώρα που γεννιόμαστε, επειδή υπεπατημένη είναι η άρνηση, πάλι και σε αυτή τη ζωή, σε μικρογραφία βέβαια, και αυτό μπορεί να το ανοιχνεύσει λίγο ένας νους, κατασκευάζω ένα ασυνείδητο για να βάζω μέσα όλες μου τις αρνήσεις. Η διαστρέβλωση που υπάρχει με όλους εμάς που ασχολούμαστε με τις θεραπείες είναι ότι μέσα στο ασυνείδητο βάζεις πράγματα τα οποία πονάνε ή που δεν θέλεις να θυμάσαι γιατί είχανε έναν πόνο για εσένα. Δεν θέλω να το θυμάμαι αυτό. Ακόμα και εκεί όμως κρύβεται μία άλλη αλήθεια.
είναι ότι δεν θέλω να πάω να δω εμένα μέσα σε αυτή την πραγματικότητα και να δω ποια είναι η δική μου ευθύνη σε αυτό που συνέβηκε. Άρα πάλι μία τάση υπάρχει να κρυφτώ εγώ ως αλήθεια και ως επιλογή σε αυτό το συμβάν. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε πώς χτίζεται ένα ασυνείδητο. Εγώ από την ώρα που γεννήθηκα, μέσα μου είχα τη μάχη. Αυτό συνέβη και στην τωρινή μου ζωή και η μάχη ήταν κάτι το οποίο υπήρχε μέσα μου ως ενέργεια. Έτσι με αυτόν τον τρόπο χρειαζόταν να κάνω κάποιες πράξεις για να μπορέσει αυτή η μάχη να συμβεί. Να προκαλέσω, να θυμώσω. Αυτή η μάχη για να θραφεί θα έπρεπε να είμαι ζυζάνη. Να είμαι επαναστάτης. Να είμαι αντιδραστικός. Να μου λένε κάτι και να κάνω κάτι άλλο, μόνο και μόνο γιατί δεν θέλω να μου λες τι να κάνω. Να μην σε ακούω καθόλου. Να μην σου δίνω καθόλου περιθώριο. Θα κάνω το δικό μου. Αυτές ήταν ποιότητες που εγώ τις είχα από πολύ μικρός. Όταν κάποτε μίλαγα με τη μητέρα μου, της είπα, μητέρα, το ξέρεις ότι με χτύπαγες. Η μητέρα μου μου έλεγε, το ξέρεις πόσο δύσκολο παιδί ήσουν. Οπότε αυτό που θα με σύμφερε για να μπορέσω να κατηγορήσω πάλι μέσα από το δικό μου ασυνείδητο μία γυναίκα ήταν ότι αυτό ήταν ένας καλός λόγος, μία καλή δικαιολογία για να μπορέσω να εναντιωθώ απέναντι σε μία γυναίκα, να την κρίνω και αργότερα να έχω και μία δικαιολογία για να την πολεμήσω. Οπότε με αυτόν τον τρόπο το δεύτερο ασυνείδητο κομμάτι μου που ερχόταν από προηγούμενες ζωές ήταν ότι πάντοτε θα ήθελα η γυναίκα να έχει άδικο. Έτσι δεν γνωρίζουμε τώρα, γιατί ο καθένας θα δώσει μια δική του οπτική εικόνα, ποια είναι η αλήθεια. Να κρίνω τη μητέρα μου που με χτύπαγε ή να καθίσω να δω αν εγώ το υποδάβλιζα όλο αυτό. Έτσι, ένα από τα λάθη που κάνουν οι ψυχολόγοι είναι ότι η ψυχανάλυση ξεκινάει από το γεγονός ότι οι γονείς και το περιβάλλον φταίει για αυτό που συμβαίνουν στα παιδιά. Δηλαδή, ξεκινάμε με μία κρίση. Αυτό φταίει, εκείνη φταίει για το γεγονός ότι εγώ βρίσκομαι σε αυτό εδώ το σημείο σήμερα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, πάλι, σε ένα ασυνείδητο επίπεδο, θα κρυφτεί το βαθύτερο ασυνείδητο του ανθρώπου, ποιες ποιότητες φέρνω, στις ζωές που έχω ζήσει, τι επιλογές έχω κάνει για να μπορέσω να κρύψω όσο πιο βαθιά γίνεται τις δικές μου επιλογές. Έτσι η ζωή στη γη, στις διάφορες ζωές, πάντοτε είναι μια προσπάθεια να μπορέσει να θαυτεί η αλήθεια μου. Με αυτόν τον τρόπο θα κατασκευάσω και μια ιστορία, ένα αφήγημα, όπως είναι στην περίπτωσή μου ο Αδάμ και η Εύα, όπου ο Αδάμ θα είναι πάλι στον αφρό, αθώος, και η Εύα θα είναι εκείνη η οποία φταίει,
Και αυτό πιστεύουν οι άνθρωποι μέσα από τις γραφές και μέσα από τις διάφορες εξηγήσεις που μπορεί να δώσει ο καθένας μέσα από αυτά που διαβάζει. Όμως, αν κοιτάξω βαθύτερα μέσα μου, το μόνο που μπορώ να συναντήσω είναι η εναντίωση με το Θεό. Μόνο αυτό μπορώ να αισθανθώ. Εγώ που σας έχω πει ότι είμαι η πρώτη ψυχή, ο Αδάμ επί της γης. Μόνο αυτό μπορώ να αισθανθώ. Εγώ που έρχομαι σε αυτή τη ζωή για να καθοδηγήσω τους ανθρώπους στο φως, είμαι αυτός που σας λέω ότι το μόνο που αισθάνομαι μέσα μου είναι η εναντίωση μου. Έτσι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι θα κάνει ένας άνθρωπος για να μην λάβει και αλήθεια και ανάγκη. Θα κοιτάξω να σας το πω με όσο πιο απλά λόγια γίνεται για να μπορέσετε λίγο να δείτε ή να νιώσετε ή να αισθανθείτε. Ο άνθρωπος από την ώρα που δημιουργήθηκε και γεννήθηκε στη γη, το μόνο το οποίο θα μπορούσε συνέχεια να λαμβάνει είναι η ανάγκη του. Γιατί στην πραγματικότητα έρχεται από το άχρονο και από το άειλο, κατεβαίνει στη γη, είναι συνειδητότητα, ήρθε για ένα συγκεκριμένο λόγο να ζει στη γη. Οπότε εδώ, αφού είμαι θνητός, έχω και ανάγκες. Μέσα από την ανάγκη θα επικοινωνώ πάντοτε με αυτό που λέμε Θεό, φως, για να λαμβάνω ό,τι χρειάζομαι για να εξελιχθώ, για να είμαι στη συνέχεια της ζωής μου. Μόλις ολοκληρώνεται κάτι, τότε δημιουργείται μία έλλειψη για το επόμενο βήμα. Εγώ, αν νιώθω και αισθάνομαι και θέλω, θα ζητήσω να λάβω το επόμενό μου βήμα και ό,τι χρειάζομαι επί της γης για να μπω στην καινούργια διαδρομή. Οπότε δείτε εσείς, αν έρθει κάποιος να σας δώσει κάτι το οποίο είναι ανάγκη σας, είναι ένα βήμα πέρα από το γνωστό σας. Γιατί το γνωστό έχει ολοκληρωθεί. Δείτε αν η τάση είναι για να μείνω εδώ που είμαι και σας το λέω από το βαθύ ασυνείδητο ότι η έκφραση που βγαίνει, γιατί το ξέρω πάρα πολύ καλά το ασυνείδητο του ανθρώπου και θα σας εξηγήσω μετά πώς. Η τάση είναι άσεμε στην ησυχία μου. Δεν θέλω κάτι άλλο. Αρκετά. Δηλαδή δεν θέλω η ζωή να έχει ροή και συνέχεια. Για να φτάσω στο σημείο να θυμώσω και να πάω να πω παράταμε. Να κλωτσίσω, να αντιδράσω και να πω δεν θέλω τίποτε άλλο. Έτσι να κλείσω οποιαδήποτε σύνδεση με αυτό που λέγεται Θεός και να μην επικοινωνώ ποτέ μαζί Του, μην έχοντας καμία άλλη ανάγκη μέσα από αυτά που εσύ λες ότι μου δίνεις. Ό,τι αρνούμε ως θετικότητα, θα χρειαστεί να κατασκευάσω κάτι μέσα από την άρνηση. Δεν μπορώ να υπάρξω στη γη χωρίς τίποτα. Έτσι, για να πάρω τώρα την ανάγκη μου, χωρίς να εκφραστώ, χωρίς να νιώσω και χωρίς να αισθανθώ, μπορώ να κατασκευάσω μία λύπηση. Μπορώ να κατασκευάσω μία ενέργεια που να δηλώνει δώσε μου χωρίς να ζητήσω. Μπορώ να κάνω το βλάκα ή να μην μιλάω. Έτσι όλη η θετικότητα που έχει ο άνθρωπος μέσα του αρχίζει και μπαίνει σε ένα βάουλο. Και μπροστά αρχίζω να χτίζω τις αρνήσεις μου. Δηλαδή ένα δικό μου κόσμο. Έτσι, ενώ ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί με μία εσωτερικότητα συγκεκριμένη,
έτσι είναι πλασμένος, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Έχεις ανάγκες, άνθρωπε. Έχεις θέλω. Έχεις επιλογές. Έχεις ελευθερία. Έχεις δύναμη να κάνεις αυτά που είναι για σένα. Έχεις. Εγώ όμως θα πω δεν θέλω να έχω αυτά που μου δίνεις εσύ. Και τότε θα ξεκινήσω να κατασκευάσω ένα δικό μου κόσμο. Δείτε το αυτό στην τωρινή σας ζωή. Δεν χρειάζεται να πάτε τόσο βαθιά όπως σας μεταφέρω εγώ. Η ζωή που ζήσατε μέχρι και σήμερα είναι κατασκεύασμα. Και πολύ βαθύτερα έχετε έναν αντίωση σε αυτό που είσαστε. Έτσι ένας άνθρωπος, αν θέλει να δει την αλήθεια του, μπορεί να ασχολείται συνέχεια με τους καρπούς του δέντρου του, να κόβει φυλαράκι-φυλαράκι όλα εκείνα τα παράσιτα που φαίνονται, αλλά αν θέλει πραγματικά να μπορέσει με μιας να ολοκληρωθεί ένα του ψέμα, μία διαδρομή, χρειάζεται να υπάρχει κάποιος που να μπορεί μέσα από το βαθύ του ασυνείδητο να τον καθοδηγήσει να δει την αλήθεια. Εκεί που έχει κρύψει δηλαδή, ό,τι είναι. Έτσι όταν κάθομαι απέναντι σε έναν άνθρωπο, το πρώτο πράγμα το οποίο κοιτάω είναι αν έχει θέληση για αλήθεια και για ζωή. Αν δεν υπάρχει θέληση για αλλαγή, για να μπορέσει να δει την πραγματικότητά του και το τι ζει, τότε το μόνο που βλέπω είναι τα εμπόδια και τις διαστρεβλώσεις που φέρνει μπροστά μου. Όλη την προσπάθεια να μου δείξει ότι άλλοι φταίνε και εκείνος είναι ο καλός. Όλη τη μάχη με το δίθεν κακό και το καλό που είναι εκείνος. Όλη τη λύπηση του εαυτού για να μπορέσει να κρύβεται. Όλες τις φοβίες που έχει κατασκευάσει για να μην δρά. Και έτσι να κρύβει τη βαθύτερη αλήθεια του φόβου της αλήθειας. Όμως επειδή αυτά τα σοκάκια τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά, δηλαδή όταν θα κρύψω εγώ κάτι σε ένα δωμάτιο, ξέρω και τις πέντε, γνωρίζω και τις πέντε πέτρες που θα βάλω μπροστά από αυτό.
Έτσι και γυρνώντας από τον εαυτό μου, ξεκίνησα με το γεγονός ότι δεν είμαι τελικά τόσο καλός όσο φαίνομαι. Δεν είμαι τόσο θεϊκός όσο πίστευα. Αλλά είμαι και δαιμονικός, αλλά και άνθρωπος που αρνούμαι. Έτσι μπορώ μέσα από αυτή τη διαδρομή να αναγνωρίζω πώς λες ψέματα στον ίδιο στον εαυτό. Μόλις θα σου πω μία αλήθεια, τότε το πρώτο πράγμα που θα συμβεί, σας λέω τα βήματα για να αρχίζετε να βλέπετε, είναι η αντίδραση. Δεν θα προλάβω ούτε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Μπορεί να θέλεις να κάνεις το χαζό, δηλαδή να παίζεις θέατρο. Μπορεί δίθεν να μου θυμώνεις, για να φοβηθώ. Μπορεί να κλαίγες, για να λυπηθώ. Και επειδή υπάρχουν τριών ειδών κατευθύνσεις στον άνθρωπο που μπορεί να αρνείται, δηλαδή αν είσαι άνθρωπος της λύπησης, του φόβου ή του θυμού, τότε χρειάζεται και διαφορετικό τρόπο από άλλη πόρτα να μπω στο ασυνείδητό σου και με άλλο τρόπο να επικοινωνήσουν. Εκεί μέσα είναι ένας λαβύρινθος, μόνο αυτό βλέπω. Κουτάκια, 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 κουτάκια. Πολλές φορές το βλέπω σαν υφαντό. Δηλαδή πάνω στη μία κλωστή βάζεις μία άλλη. Έτσι όταν μία ζωή που ζεις, που είναι της αβής σου και της βαθιάς άρνησης του, που είναι το ασυνείδητό σου, αν σε βάλω μπροστά σε αυτή τη ζωή, να τη δεις, όπως βάζω και πολλές φορές σε μένα, και εγώ ακόμα αντιδρώ, δεν αποτελώ εξαίρεση. Μια βαθύτερη δικιά μου αντίδραση είναι γιατί δεν θα ήθελα ποτέ να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου. Βαθιά μου μέσα μερικές φορές έχω έναν ελαφρύ φόβο της αλήθειας, όπου εκεί εγώ λίγο ναρκώνομαι μέσα από την αντίδρασή μου. Έτσι, αν δεν πας στη ρίζα, στο σημείο της άρνησης και της αντίδρασης δηλαδή, ακόμα και για την τωρινή σου ζωή, τότε ό,τι και να κάνεις θα είναι παιχνίδια. Είναι σαν να πετάς μικρά-μικρά κομμάτια και από πίσω να κρατάς καλά κρυμμένη τη ρίζα. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε με ένα απλό, μία απλή αποκάλυψη, καταραίουν όλες οι δικαιολογίες και όλα τα κατασκευάσματα. Δηλαδή είναι σαν να αφαιρείς τη βάση. Τότε με μια στην επόμενη μέρα τίποτε δεν λειτουργεί από οτιδήποτε έχεις κατασκευάσει. Δηλαδή, αν από το ασυνείδητό σου έχεις αρνηθεί μία εργασία και εσύ έχεις φτιάξει ένα τεράστιο όμιλο, τότε εάν πάμε σε αυτή τη ρίζα της άρνησης, τότε την επόμενη μέρα δεν θα μπορείς να το υποστηρίξεις.
Γιατί η αντίδραση και η άρνηση και όλο το κρύψιμο πια δεν εξυπηρετούν τίποτα. Η αλήθεια είναι φανερή. Εφόσον βέβαια μπει στην αποδοχή. Έτσι την πορεία μου σιγά σιγά, όσο και η Χριστίνα έφερνε μνήμες από εκείνες τις ζωές και άρχιζε να εκφράζει μία εσωτερική αλήθεια και να αρχίζει να φαίνονται μέσα από το βαθύ ασυνείδητο κομμάτια, πώς μπορώ εγώ να γνωρίζω αν αυτό που λέγεται είναι αλήθεια. Αυτό μόνο μπορείς μέσα από αυτό που νιώθεις και αισθάνεσαι. Έτσι θα πάω πάλι σε ένα πιστεύω και θα το υπερασπιστώ, θα δικαιολογηθώ και θα πω δεν είναι έτσι, ή θα μείνω και θα νιώσω, να δώσω λίγο χρόνο και χώρο, να δω τι κάνει αυτό μέσα μου. Έτσι συμβαίνουν σιγά σιγά μεγαλύτερες αποκαλύψεις μέσα από αυτό που νιώθεις και από αυτό που αισθάνεσαι. Έτσι θα σας πω μερικές αλήθειες που έχουν υποθεί τον τελευταίο καιρό, μόνο και μόνο για να υπάρχουν γραμμένες. Το πρώτο είναι ότι ό,τι συμβαίνει στη γη, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο άνδρας. Και βέβαια ο πρώτος άνδρας που δημιουργήθηκε, που είναι ο Αδάμ. Ο λόγος είναι γιατί ως αντιδραστικός αντέδρασε στο φίλο του. Να γνωρίζετε ότι πρώτα ο άντρας ξεκινάει τις αρνήσεις και μετά η γυναίκα ζηλεύει και μπαίνει σε αρνήσεις. Δηλαδή ο Αδάμ όταν αρνήθηκε να είναι άνδρας, να έχει πέος δηλαδή, και φίλο, να έχει φίλο, τότε αυτό μπορεί να δει οποιοσδήποτε άντρας ποια είναι η σχέση του με το πέος του. Ό,τι ακολούθησε ο πρώτος, ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Αρνούμενος βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ένας άντρας στο πέος του, αυτόματα αυτό κάνει γκέλ και πηγαίνει στο ότι αρνείται και το εδίο μιας γυναίκας. Δηλαδή, αρνούμε τα φύλλα. Έτσι, σε μία ερώτηση με τη Χριστίνα, όταν τη ρώτησα και τι έκανε ο Αδάμ όταν έφαγε το μήλο. Θύμωσε, και η Εύα, υπνοτισμένη, βιάστηκε. Εγώ δεν θέλω να έχω φίλο. Σταμάτα να ασχολείσαι με μένα. Δεν θέλω να αλλάξει τίποτα. Και αυτό που μου δίνεις εσύ, εγώ θα το κάνω αλλιώς.
Έτσι, ο άνδρας ως φύλο και ως συνειδητότητα ποτέ δεν ολοκληρώθηκε επί της γης. Έγινε κάτι ερμαφρόδιτο. Αυτό ήταν και το ζητούμενο, να κατασκευάσει έναν άλλον άνθρωπο από την πραγματικότητα. Έναν άλλο κόσμο από αυτόν που μου δίνεις εσύ να ζήσω και να απλώσω. Έτσι, ο πρώτος που αρνήθηκε, άνοιξε το δρόμο, η αλήθεια κρύφτηκε, ποτέ δεν νόησε ο πρώτος άνθρωπος τι εστί άνθρωπος, δεν θέλησα να νοήσω, θα κατανοήσω τα δικά μου. Και έτσι όλη αυτή η αντιπαράθεση, το μόνο που έδινε ήταν μία ψεύτικη αξία, ότι εγώ είμαι ο πρώτος και θα ακολουθούν εμένα. Έτσι στην τωρινή μου ζωή έβλεπα ότι μπορώ να διαβάζω εύκολα το ασυνείδητο των ανθρώπων. Όταν θα σου βρω κάτι που εσύ κρύβεις μέσα σου και δεν το χρησιμοποιήσω για καθοδήγηση και για θεραπεία, τότε μπορώ να το καθοδηγήσω μέσα από τη δική σου άρνηση για το δικό μου συμφέρον. Ακόμα και αυτό είναι κάτι που το κάνουμε ασυνείδητα όλοι οι άνθρωποι. Γιατί δεν επικοινωνούμε μέσα από τη θετικότητα, μια και αυτή είναι κρυμμένη. Επικοινωνούμε μέσα από την άρνηση. Μέσα από το ασυνείδητο. Δηλαδή θα δω εγώ εσένα και θα δω ποιο είναι αυτό που κρύβεις. Κρύβεις ότι είσαι λίγος και φαντάζεις πολύς. Εσύ θα δεις εγώ τι κρύβω. Εγώ κρύβω ότι είμαι άσχημος και φαντάζω όμορφος. Τότε μέσα από αυτές τις δύο αρνήσεις θα επικοινωνήσουμε για να μπορέσει ο καθένας να πετύχει το στόχο του. Και έτσι συμβαίνει μία μάχη ανάμεσα στους ανθρώπους και ανάμεσα στα φύλλα. Μέσα αυτή τη διαδρομή θα κάνω πολλά λάθη και θα πω πολλά ψέματα. Θα χτίζω δηλαδή συνέχεια τείχη. Τείχος, 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 τείχος. Και έτσι εγώ, χωρίς αλήθεια, ζω μία ζωή ασυνείδητη. Έτσι, αν θέλετε να βρείτε όλη τη ρίζα των προβλημάτων σας, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στα γεγονότα, χρειάζεται απλά να πάτε στην πρώτη στιγμή που συναντήσετε κάποιον. Στο πρώτο λεπτό είναι αρκετό. Εκεί εμφανίζεται μία αλήθεια και ένα ψέμα. Το ερώτημα είναι τι θα επιλέξεις. Την αλήθεια που εσύ νιώθεις και αισθάνεσαι ή το ψέμα που θες να κατασκευάσεις. Αν αυτός με το δικό του ψέμα εξυπηρετεί το δικό σου, τότε θα κάνει σχέση. Και έτσι και οι δύο αρχίζουμε και χανόμαστε. Για να το στηρίξουμε όλο αυτό θα μπούμε σε ένα βαθύτερο πιστεύω. Μετά θα έρθει η ύπνωση και η νάρκωση μέσα από την επανάληψη.
Μετά θα συμβαίνουν τα πράγματα και εγώ δεν θα είμαι παρόν, θα είμαι απόν. Το ένα λάθος θα φέρνει το άλλο για να υποστηρίξει το ψέμα. Και όταν φτάσει στην καταστροφή, το ζητούμενο όλου αυτού είναι να μην υπάρχει πισωγύρισμα. Αν μπορέσω μέσα από αυτό και οδηγηθώ στο να μην υπάρχει πισωγύρισμα, τότε ως ψυχή θα χαθώ μέσα από μία αυτοκτονία. Οπότε η συνειδητότητά μου, το δικό μου φως, θα χαθεί διαπαντός από τη γη. Και από την ύπαρξη. Αν όμως θελήσω μέσα από τη θέλησή μου να επιστρέψω, τότε χρειάζεται να πάω στις πρώτες στιγμές και να δω τις επιλογές μου. Και εκεί να κάνω μία αποδοχή. Αρνήθηκα την αλήθεια και πίστεψα ένα ψέμα. Μέσα από αυτήν την αποδοχή θα υπάρχει μέσα σου ένα μικρό τρέμουλο. Αυτός είναι και ο σεισμός, γιατί και η γη έχει ασυνείδητο. Και η γη δεν έχει υπάρξει ως αλήθεια. Καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε. Έτσι αυτό το τρέμουλο το εσωτερικό που θα γκρεμίσει όλο το πιστεύω θα εκδηλωθεί και στη γη ως ένα σεισμός. Τα πράγματα αλλάζουν. Όπως καταραίουν όλα τα πιστεύω, θρησκείες, ιστορίες και γεγονότα που ζούμε αυτή την εποχή στη γη, το ερώτημα είναι εάν θα αποδεχτείς ότι είσαι μέρος και του ψέματος, αλλά και της αλήθειας. Ο άνθρωπος που θα αποδεχτεί ότι είναι μέρος μέσα από τις δικές του επιλογές, της δικής του ασυνειδησίας, και θελήσει και κάνει επιλογή, τότε θα αρχίζει να περνάει στη συνειδητότητα. Η ζωή της συνειδητότητας ξεκινάει από το γεγονός ότι την αλήθεια την οποία αποδέχεσαι, αρχίζεις και την τιμάς στη ζωή σου ως αλήθεια, δηλαδή με πράξεις. Η τάση πάλι θα είναι να κρυφτείς, γιατί από αυτό είναι το γνωστό. Όμως μένοντας για λίγο στη θέση σου, μένοντας, χωρίς να κάνεις την επανάληψη, τότε δεν υπάρχει πια τόσο κρύψιμο, μικραίνει το ασυνείδητο. Κάνεις μία διαφορετική επιλογή. Η έκφραση είναι «αληθεύω», δηλαδή υπάρχω ως αλήθεια. Έτσι σιγά σιγά ό,τι έχω χτίσει μέσα στο ασυνείδητό μου αρχίζει και αδειάζει. Η δικιά μου αγωνία σε ασυνείδητο επίπεδο ήταν μην εμφανιστεί ποτέ ολόκληρη αλήθεια. Έλεγα πώς να βγω να πω στους ανθρώπους ποιος είμαι και τι κάνω. Πώς δηλαδή να πω ότι εγώ κατασκευαστής του ασυνειδήτου ήρθα για να το καθαρίσω. Ότι εγώ που γνωρίζω τις αρνήσεις σου, όλα σου τα τερτύπια, όλο σου το νου, όλη σου την άρνηση, εμένα δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις. Μόνο αν εγώ θέλω να κοροϊδευτώ. Ο λόγος που μπορεί να θέλω μερικές φορές να κοροϊδεύομαι είναι γιατί ακριβώς στο δικό μου ασυνείδητο ακόμα δεν έχει καθαρίσει ακόμα κάτι.
Όμως, αν καθίσω σοβαρά ως αυτό που είμαι, γνωρίζω τι κάνεις. Έτσι τώρα που οδεύουμε προς την ολοκλήρωση, γιατί χρειάζεται όλο αυτό το ασυνείδητο να καθαρίσει, δηλαδή από το πώς δημιουργήθηκε ο πρώτος άνθρωπος, τι έκανε και πώς εκφράστηκε απέναντι στη γυναίκα που του δόθηκε ως δώρο που ήταν η Εύα, τι κατασκεύασε μετά για να δημιουργήσει ένα δικό του κόσμο. Και έτσι αν πριν από χρόνια χαριτολογώντας μου έλεγε η Χριστίνα ότι όλα αυτά είναι δικό σου κατασκεύασμα, τότε που είχα μία δική μου αξία μέσα από το νου μου, κοίταξε τι μπορώ να κάνω. Τώρα που έχουν πέσει αυτά, χρειάζεται να δω τι θέλω να κάνω. Ένας από τους λόγους που θα προτιμούσα να πεθάνω και να μην συνεχίσω αυτό που κάνω σήμερα ως διδασκαλία και ως θεραπεία στο από εδώ και πέρα θα ήταν γιατί έτσι θα έμενε κρυφή η αλήθεια. Θα ήταν μια προσπάθεια δηλαδή να μην εμφανιστεί όλη η αλήθεια επί της γης. Αφού εγώ ως πρωταγωνιστής θα έλειπα από το έργο, ο καθένας θα μπορούσε να λέει ό,τι θέλει. Δείτε λιγάκι στη ζωή σας, το ίδιο δεν κάνετε. Δεν πρωταγωνιστείτε, δεν είστε μπροστά. Για να μπορούν οι άλλοι να κάνουν λάθη και να έχουν εκείνη την ευθύνη για να τους κρίνετε. Έτσι πάρτε λίγο χρόνο να δείτε ότι μέσα από μία επιλογή που έχετε κάνει, τι θέλατε να κρύψετε από την αλήθεια σας. Ποια αλήθεια θέλατε να κρύψετε. Η αλήθεια είναι μία, δεν έχει αν είναι αρνητική ή θετική. Αυτά τα κάνει ο νους και η σύγκριση. Δηλαδή για το Θεό είμαστε όλοι ίσοι. Διαφορετικοί μένα, αλλά όλοι ίσοι. Οπότε δείτε μία σχέση, ένα συμβάν, μία εταιρεία, μία εργασία, κάτι το οποίο έχετε θέμα με αυτό, κάτι το οποίο πολλές φορές το επαναλαμβάνετε, το λέτε, και αν μείνετε λίγο θα δείτε τι προσπαθήσατε να κρύψετε μέσα από αυτό που εσείς κάνετε. Έτσι η πόρτα του ασυνειδίτου ανοίγει μέσα από τη θέληση να δω τι θέλω να κρύψω. Εγώ την αλήθεια. Για το τι συνέβη και στο προπατορικό αμάρτημα, όπως το λέει ο νους.
Έτσι δείτε πώς είναι η ζωή. Σας έχω πει ότι υπήρξα ο Αδάμ, άρα έφτιαξα μια ιστορία. Σας έχω πει ότι υπήρξα ο Πέτρος, έφτιαξα μια θρησκεία. Και ο Άρης μια διαστρέβλωση. Οπότε δείτε και εσείς ποια είναι η ιστορία που φτιάξατε. Σε τι πιστέψατε. Και πώς διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα για να κρυφτεί η αλήθεια σας. Έτσι, αυτήν την εποχή που ζούμε, την κάθαρση, την καθαρότητα του ασυνείδητου, να έρθουν όλα να καθαρίσει το ασυνείδητο, να μην μένουν κρυφά πράγματα, θα ξεκινήσουμε να αρχίσουμε όλοι να ζούμε ως συνειδητότητες. Έτσι θα έχουμε μία άλλη ζωή, γιατί θα ζούμε σύμφωνα με αυτό που είμαστε. Αυτό χρειάζεται να δούμε αν θα το θελήσουμε να το ζήσουμε. Εγώ λιγότερος από αυτό που πίστευα. Πιο ξεκάθαρος και αληθινός απέναντι σε αυτό που είμαι και σε αυτό που συμβαίνει και σε αυτό που κάνω. Και να αρχίζω τη δράση να εκφράζω ό,τι μου έχει δοθεί. Θα σας πω κάτι που το αισθάνομαι εδώ και καιρό, ότι μου έχει δοθεί η ίαση στη στιγμή, αλλά ακόμα μόνο που το λέω λίγο, έχω την τάση το να το κρύψω. Όμως το νιώθω και το αισθάνομαι, το μόνο που χρειάζεται απλά είναι να το αποδεχτώ και να το βάλω σε εφαρμογή. Έτσι και εσείς, ακολουθούμενοι τα ίδια βήματα, έχετε μέσα σας Πλούτο. Όταν θελήσετε να μην τον κρύβετε, να τον αποδεχτείτε και να τον αναγνωρίσετε, θα ζείτε σύμφωνα με αυτόν. Τότε ξεκινάει και η ζωή της συνειδητότητας. Γιατί από αυτόν θα ζήσεις. Έτσι, για να ολοκληρώσω το έργο μου, μου έχει δώσει ότι χρειάζομαι. Εγώ γνωρίζω, εγώ έχω λάβει, εγώ χρειάζεται να το απλώσω. Εφόσον βέβαια, εγώ θέλω. Μέχρι εδώ.